του θέματος, θέλω να το εξηγήσω στον κόσμο, μήπως καταφέρουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιος είναι υγειονομικούς, είχες περίπου 11.000 δεν είχαν κάνει το εμβόλιο. Ωραία. Ήταν μικρό ποσοστό, γιατί ήταν περίπου 85%, 80% εμβολιασμένοι τότε. Τι έγινε στην πράξη, το 50% εξ αυτών, οι 6.500, προτίμησαν να βγουν σε αναστολή παρά να εμβολιαστούν. Συμφωνούμε εδώ. Αυτοί μάλιστα μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχουν γυρίσει τη δουλειά τους, δεν έχουν εμβολιαστεί. Προτιμούν δεύτερο, τρίτο μήνα. 6.500. Από τους 11 που ήταν ανεμβολίαστοι, οι 6.500, μα περίπου η μισή, είπαν εμείς προτιμούμε να βγούμε σε αναστολή παρά να εμβολιαστούμε. Και έχουν μείνει 2 μήνες έξω. Στον στρατό και στα σώματα ασφαλείας που ακούω συνεχώς, η ανεμβολία είναι 40.000, 50.000. Και τα δύο μαζί, δηλαδή λιμενικό αστυνομία. Να σα πω ένα παράδειγμα από τη δική σας κυβέρνηση. Ναι. Ακούστε, η κυρία Μιχαηλίδου, που είναι υπεύθυνη για τις κλειστές δομές, βρήκε κλειστές δομές τον Ιούλιο με 41% και όταν έγινε η επέκταση της υποχρεωτικότητας πήγε στο 94%. Είστε στο ίδιο κυβερνητικό σύστημα. Δεν είναι λοιπόν η αρνητική στο εμβόλιο. Μπορεί κάποιοι να πιεστούν. Δεν πήρε μια απόφαση μόνη της και να μην είναι στο κυβερνητικό σύστημα. Όλη η κυβέρνηση αποφάσισε τότε να πάμε. Γιατί οι κλειστές δομές των ηλικιωμένων πάλι είχαν την βάση ότι οι ηλικιωμένοι ακινδυνεύουν υπερβολικά ως προς τη ζωή τους αν κολλήσουν. Και άρα εκεί μπήκε πολύ μεγάλη δικαιολογητική βάση. Σαφώς. Σας είπα, είναι ο Πιέρος σε θέση να πάρει την ευθύνη αν πρέπει να βγάλεις 20.000 αστυνομικούς διαθεσιμότητα. Αύριο θα γίνονται κλίματα στους δρόμους. Ποιον θα κυνηγάμε, τον Πιέρο? Όχι, γιατί ποιος δεν ζήτησε και ο κάθε Πιέρο. Άρα μην το ζητάτε κάτι που δεν γίνεται λοιπόν. Δεν γίνεται η απάντηση. Ρωτάμε. Σας απαντώ λοιπόν γιατί δεν γίνεται. Γιατί είναι τόσοι πολλοί ανεμβολίαστοι που αν έστω τους μισούς βγάλει σε διαθεσιμότητα δεν έχει κράτος. Ωραία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Καταλαβαίνω, κύριε Κυριακιάδη. Λοιπόν. Ξέρετε, καμιά φορά ενοχλούμε. Από το πρωί στο βράδυ ακούω μια ανίποτη γκρίνια από τα μέσα. Έναν ήχο, μια βοή γκρίνια. Λες και δεν ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι βλέπουμε τον ίδιο. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι. Όταν έχει τόσο μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων. Δεν θέλετε τέτοια δημοσιογραφία. Όταν έχει τόσο μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων, που είναι 35% δυστυχώς μεγάλο, η υποχρεωτικότητα, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα, θα δημιουργούσε συνθήκες διάλυσης. Πάμε να δούμε κάτι ακόμα που αφορά την πανδημία. Άρα δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε στο μικρόφωνο. Δεν είπα εγώ ότι είναι απλό. Εγώ θέλω πέραν των συνταγματικών θεμάτων που είπαμε πριν. Να πάμε στους περιορισμούς. Να δούμε και κάτι ακόμα που αφορά την πανδημία για να πάμε και στα θέματα της ανάπτυξης τώρα και ειδικά των ελέγχων και της αναδημήσης. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας υπήρχε μία. Σας το ρώτησα και δεν είμαστε στο διάλειμμα. Τοποθέτηση που έλεγε ό,τι πούνε οι επιστήμονες θα το κάνουμε. Οκ, είμαστε εδώ. Είμαστε τώρα στην έξαρση της πανδημίας, στο τέταρτο κύμα, στην κορύφωσή του, με πολύ άσχημες προβλέψεις για αυτά που έρχονται το Δεκέμβριο. Και ακούμε τώρα, για παράδειγμα, τον κύριο Βορύδη, προφανώς κατανοώντας ότι αναφέρεται και σε οικονομικά δεδομένα, να λέει ότι ακόμα, για παράδειγμα, και αν μας πούν να κάνουμε lockdown, δεν θα το κάνουμε. Απαντώ. Και ρωτώ εγώ τώρα, κάνουμε αυτό που μας λένε οι γιατροί ή όχι? Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα το εξηγήσω και αυτό, μήπως το δούμε. Ευχαριστώ όμως, την ερώτηση σωστή. Στην πρώτη φάση της πανδημίας, στην πανδημία πριν από το εμβόλιο, το τονίζω. Η άποψη των επιστημόνων είχε και στη δική μας σκέψη κυριαρχική σημασία. Γιατί είχε κυριαρχική σημασία? Πρώτον, γιατί όλος ο πληθυσμός ήταν ανυπεράσπιστος, άρα εκεί μπορούσε να διακινδυνεύσει μια έκρηξη πανδημίας ανυπερβλήτου του μεγέθους και να πεθαίνουν άνθρωποι που δεν φταίνε καθόλου. Δεν έχω κανένα στοιχείο ευθύνης γιατί κόλλησαν και πεθάνανε. Ενώ τώρα δεν είναι το ίδιο. Τώρα έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενημερωθεί επαρκώς από το κράτος. Τους έχει δώσει το κράτος εμβόλιο και αυτοί μόνοι τους έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν. Άρα μόνοι τους έχουν πάρει το κίνδυνο για τον εαυτό τους. Δεν τον έβαλε κανένας άλλος. Άρα ηθικά δεν είναι το ίδιο. Δεύτερον και κυριότερον, πριν το εμβόλιο είχε μια ολόκληρη Ευρώπη με φοβερή πανδημία, η οποία η Ευρώπη είχε αποφασίσει να ανοίξει τα πουγκιά, να δώσει λεφτά, να στηρίξει τις οικονομίες και να ενθαρρύνει τα κράτη να κάνουν καραντίνες και να πληρώσει αυτές τις καραντίνες με χαμηλά επιτόκια για να μην καταστραφούν οι οικονομίες. Συμφωνούμε? Σήμερα ισχύει η ίδια συνθήκη? Απάντηση: όχι. Διότι όπως πάλι είχε πει ο κακός Γεωργιάς 6 μήνες πριν, φέτος το χειμώνα μην περιμένετε αυτή η Ευρώπη να σας δώσει λεφτά για να μείνετε στα σπίτια σας ή να κλείσει την επιχείρησή σας. Διότι η Ευρώπη το χειμώνα θα είναι εμβολιασμένη και τα μπουκιά θα κλείσουν. Θυμάστε το χαμπρό το πει τι είχε γίνει? Σωστό. Το θυμάστε? Ναι. Τι έχει συμβεί τώρα? Τώρα η Ευρώπη έχει κλείσει τα μπουκιά. Τώρα πια δεν λέει κανένα στην Ευρώπη θα σου δώσει λεφτά να ξοδέψεις. Γιατί σου λέει κάτι άλλο. Σου δώσα δωρεάν εμβόλια, κύριε. Δεν τα πήρε? Τα έχω του κεφαλιού. Να ρωτήσω. Άρα λοιπόν εσείς τι λέτε? Λέτε τώρα μια άποψη για καραντίνας από την ΧΗ Επιτροπή να είναι τόσο εύκολο να ληφθεί
η καραντίνα χωρίς λεφτά. Σαφώς όχι. Και το είπα και μόνος μου. Άρα λοιπόν, Να σας θέσω και περίπτωση να αποφασίσει η κυβέρνηση να κλείσει την οικονομία χωρίς να έχει λεφτά να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους και να αφήσει τους έλεγχους να χρεοκοπήσουν. Ωραία, είναι κατανοητό. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Απαντώ λοιπόν γιατί στην πρώτη φάση της πανδημίας ήταν κυριαρχία αυτών των επιστημόνων, ενώ στην δεύτερη δεν είναι τόσο. Δεν λέω ότι δεν είναι τόσο. Αν επιβεβαιωθούν. Γιατί η κυβέρνηση, για την διαφορά πρέπει να σταθμίσει και άλλα δεδομένα. Ωραία. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του κ. Σαριγιάννη για περίπου 1000 μεθ